Ανακοινώθηκε η ημερομηνία εισόδου σε υπηρεσία του Αντμιράλ Κουζνιτσόφ, του μοναδικού αεροπλανοφόρου της Ρωσίας. Να θυμίσουμε πως πυρκαγιά ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο Αντμιράλ Κουζνιτσόφ κατά τη διάρκεια εργασιών σε αυτό τόσο το 2019 όσο και το 2022 το Admiral Kuznitschow, το μοναδικό επιχειρησιακό αεροπλανοφόρο τη Ρωσία, υπέστη σοβαρέ ζημιέ στη φωτιά στο μηχανοστάσιο τον Δεκέμβριο του 2019 και ένα άτομο σκοτώθηκε από τη φωτιά. Η φωτιά στο πλοίο που εξυγχρονίστηκε στο Μουρμάνσκ τη Ρωσία σβήστηκε το πρωί τη επόμενη ημέρα και ένα άτομο έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που ξέσπασε λόγω παραβίαση των κανόνων ασφαλεία και περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το 2022 μια άλλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Admiral Kuznetsov, το μοναδικό αεροπλανοφόρο του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κανονικά σχεδιαζόταν να τεθεί σε υπηρεσία στα τέλη του 2022 μετά από δραστηριότητε εξυγχρονισμού και επισκευή. Αλλά ακόμα αυτό δεν στάθηκε εφικτό. Η Ρωσία έχει στερηθεί τη δυνατότητα να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη θάλασσα για περισσότερα από πέντε χρόνια λόγω των προσπαθειών εξυγχρονισμού που ξεκίνησαν στο αεροπλανοφόρο τη το 2017. Αναφερόμενο στην τελευταία κατάσταση του Ναβάρχου Κουσνιτσόφ, ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Ρωσική Ενωμένη Ναυπηγική Εταιρεία, Άλεξέ Ιρεκμάνοφ, είπε ότι το αεροπλανοφόρο θα τεθεί σε λειτουργία στι αρχέ του 2024. Εκτιμάται ότι το πλοίο θα τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμενο του 2024 μετά τι δοκιμαστικέ δραστηριότητε που θα πραγματοποιηθούν μετά την παράδοσή του στο Ρωσικό Ναυτικό. Πάντω, ήδη εξήλθε τη ναυπηγική κλίνη και αναμένονται οι δοκιμέ εμπλό. Η έλλειψη του ναυάρχου Κουζνιτσόφ που είναι πολύ σημαντική για τη ρωσική αεροπορία στη Μεσόγειο, αντισταθμίζεται μέσω τη αεροπορική βάση Χμεϊμίμ που έχει δημιουργήσει η Ρωσία στη Συρία. Μετά την προσωρινή απόσυρση του αεροπλανοφόρου, ναύαρχο Κουζνιτσόφ η Ρωσία προχώρησε σε μια πολύ σοβαρή ενίσχυση αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ. Η ιστορία τη δημιουργία του αεροπλανοφόρου Κουσνιτσόφ. Τον Οκτώβριο του 1978, η Σοβιετική Κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει την παραγωγή πρόσθετων αεροπλανοφόρων Project 1143 κατηγορία Κιέβου, με το πέμπτο σκάφο να κατασκευαστεί με βελτιωμένα χαρακτηριστικά όπω καταπέλτες και μηχανισμό προσνίωση μαχητικών μεγάντζο. Ο σχεδιασμό αναθεωρήθηκε για να υποστηρίζει μόνο σκάφη V-Stoll με το όνομα του έργου NITCA, αλλά στη συνέχεια αναθεωρήθηκε ξανά στην τελική του διαμόρφωση ώστε να παρέχει τα εφόδια για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών σταθερή πτέρυγα προσθέτοντα μία ράμπα άλματο 12 μιρών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.